είμαστε εδώ με την κυρία Φανή, τη μητέρα του Στίβ Μιλάτου. Τον έχω αποχωριστεί και άλλες φορές σε μεγαλύτερα διαστήματα από αυτό. Αλλά είχαμε έστω μια τηλεφωνική επικοινωνία, ένα Skype, κάτι. Αυτή τη φορά είναι περίεργα. Να φανταστώ ότι κάθε βράδυ συντονισμένη μέχρι αργά. Με έχει φάει το ξενύχτη, δεν φαίνεται. Κάθε μέρα. Πώς σας φαίνεται το στίγμα στο παιχνίδι? Ένα παιδί που εκνευρίζεται ενίοτε, ένα παιδί που παίρνει πρωτοβουλίες, ένα παιδί που κάνει πράγματα, ένα παιδί που θέλει να συμμετέχει σε όλα. Έχει σχολιαστεί κάποιες φορές η συμπεριφορά του Στίβ που είναι έτσι λίγο πιο επιθετικός? Ήταν το πρώτο εγγόνι για τα πειθαρικά μου, το πρώτο για τους γονείς μου και επειδή είμαι υιοθετημένη, ήταν το πρώτο εγγόνι και για τους θετούς μου γονείς. Εντός εισαγωγικών μπορείς να πεις ότι είναι ένα παιδί πολύ καλομαθημένο και δίμοναχογιός. Οπότε όταν κάποια πράγματα του στραβώνουν, εκνευρίζεται. Του έχω εξηγήσει βέβαια ότι το κέντρο του κόσμου είσαι μόνο για την οικογένειά σου. Μπήκε στο παιχνίδι και είδαμε ότι ήταν ανοιχτός στο φλερ ο Στίβ. Υπήρξε και κάτι με τη Σίλια. Με τη Σίλια θεωρώ ότι ήρθανε αρκετά κοντά. Θεωρώ ότι αν η Σίλια δεν είχε μια σχέση έξω, ίσως ερχόταν και περισσότερο. Έχει μιλήσει ανοιχτά και για το διαζυγιό του ο Στίβ. Εγώ πραγματικά είδα δύο παιδιά που ήταν πάρα πολύ ερωτευμένα. Δεν θεωρώ ότι ήταν επιπολαιότητα. Είχαν πραγματικά αισθήματα και τα δύο παιδιά και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ που δεν κατάφεραν να μπορέσουν να το πάνε παρακάτω όλο αυτό. Την Άννα και την αγαπώ και την εκτιμώ παρόλο που χωρίσαμε με τον Στέφανο. Και πραγματικά θεωρώ κρίμα που δεν κατάφεραν να λύσουν τα προβλήματά τους. Αισθάνομαι ότι έχουν χωριστεί πλέον σε δύο ομάδες στο σπίτι. Και ο Στίβ είναι σε μία ομάδα και μάλιστα τον έχει χαρακτηρίσει και βασιλιά ο Ισίδωρος. Θεωρώ ότι όταν ταιριάζεις με κάποιους ανθρώπους περισσότερο, θα κολλήσεις με αυτούς. Κάτι κατηγορούν ότι υπάρχουν κλίκες και ότι λειτουργούν έτσι. Μα αυτή λίγο τη λογική υπάρχει άλλη μια κλίκα από εκεί. Υπάρχει μία από εκεί και άλλη μία από εκεί. Ποιος λέει ποια είναι η καλή, ποια είναι η κακιά? Πάμε τώρα στο κεφάλαιο Μέρι. Υπάρχει μια ένταση μεταξύ τους. Θεωρώ ότι εκεί είναι το πρόβλημα, στο ότι δεν προχώρησε μάλλον. Δεν ξέρω από ποια μεριά ή και από τις δύο. Πώς ήταν ο Στίβ σαν παιδί? Πάρα πολύ ζωηρό παιδί. Πάρα πολύ ζωηρό παιδί. Ανήσυχο πολύ. Στο σχολείο έντονος χαρακτήρας και πειραχτήρι. Ο Στίβ θα περάσει μια γιαγιά και θα πάει να της πάρει τις σακούλες να τις μεταφέρει απέναντι. Κάτι καταλάβετε, έχει κλείσει προς το modeling. Εξεπλάγιν. Έγινε πολύ τυχαία, δεν είναι κάτι που το κυνήγησε. Στην Αθήνα και φοιτούσε σε διοίκηση επιχειρήσεων σε ένα κολέγιο εδώ. Και ξαφνικά το δεύτερο έτος μας προκύπτει το ζυγανσί. Δόξα τω Θεώ, έχει κάνει αρκετές δουλειές. Έχει δείξει ότι είστε πάρα πολύ δεμένοι οι δυο σας. Κάθε μαμά θα ήθελε να έχει μια καλή χημεία με το παιδί της και να τη νοιάζεται και να τον νοιάζεται. Έχετε κάποιο όνειρο γι' αυτόν? Να κάνει στη ζωή του ό,τι θα τον κάνει ευτυχισμένο. Τα δικά του όνειρα, όχι τα δικά μου, να γίνουν όλα πραγματικότητα. Αν μπορούσαμε τώρα να ανοίξουμε τα ηχεία μας στο σπίτι και να πείτε κάτι σωστή, τι θα λέγατε? Σε λατρεύω.